Πάμε στο Στάθη Βελισσαράκο, ο οποίος είναι ο φοροτεχνικός μας σήμερα, εκείνος με τον οποίο θα συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Έχω να τον ακούσω πάρα πολύ καιρό και μου λείπει, η αλήθεια είναι, η φωνή του και η γνώση του, η οικονομικοφορολογική. Μαζί θα δούμε, μαζί θα κάνουμε πρεμιέρα, Στάθη μου, θα πρέπει να σου πω, για το 2023 ως προς την συζήτηση γύρω από τα θέματα που απασχολούν την τσέπη μας. Τι κάνεις, Στάθη μου? Καλή χρονιά, να ξέρετε ότι είμαι γουρλής. Είσαι... Πάνω πολλά, οπότε θα έχουμε μειωμένους φόρους για το 23. Αυτό είναι ούτως ή άλλως γεγονός, σωστά? Είναι γεγονός. Να πω και εγώ από τη σειρά μου καλή χρονιά στα ακροατές σας, με υγεία, με ευτυχία, με χαρές, με αισιοδοξία, και στους Γιάννηδες που γιορτάζουν σήμερα να είναι πάντα καλά, πάντα υγεία και πάντα χαμογελαστή. Ας είμαστε και οι υπόλοιποι γενικότερα, αλλά οι Γιάννηδες έχουν ένα λόγο παραπάνω σήμερα, θα έλεγα. Πες μου κάτι, Στάθη μου. Είπες θα μειωθεί φορολογία το 2023. Ξέρουμε από πότε θα γίνει αυτό? Να πούμε ότι από 1η του Γενάρη καταργείται η σφορά αλληλεγγύης και στους δημόσιους υπάλληλους και στους συνταξιούχους. Οπότε θα δούνε, από τέλος του Γενάρη θα δούμε αυξημένους τους μισθούς τους και τις συντάξεις. Θα έχουμε και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό από 1η Απριλίου, που θα είναι στα 751 ευρώ από τα 713, θα παρασύρει και άλλα επιδόματα. Θα παρασύρει, εννοείται, και τα επιδόματα ενεργείας, σωστά? Ακριβώς, τα επιδόματα ενεργείας και μια άλλη σειρά από άλλα επιδόματα, σωστά? Ακριβώς. Οπότε έχουμε την παροχολογία να πούμε τι περιμένουμε. Να πούμε ότι και 1η Φεβρουαρίου αναμένουμε να ανοίξει και εφαρμογή για το Food Pass. Οπότε 8,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν στο τραπεζικό τους λογαριασμό ή με ψηφιακή αέλη κάρτα να παίρνουν ένα επίδομα που θα κυμαίνεται από 132 ευρώ και θα φτάνει μέχρι και 600. Είναι πολύ σημαντικό. Αναμένουμε μειώσει των εισφορών. Τώρα, αυτό που είπες για το Food Pass έρχεται σε μια στιγμή που αναμένουμε και μια σειρά από ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ σε κάποια προϊόντα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι μια σημαντική βοήθεια, δηλαδή το Food Pass για μια μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας, στους οποίους στοιχίζουν παραπάνω από ότι σε κάποιους άλλους οι ανατιμήσεις στα προϊόντα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιτάνε αν ανέβηκαν οι τιμές ή όχι. Και υπάρχουν και άλλοι που πραγματικά ζουν με την αγωνία να μην ανέβουν οι τιμές. Οπότε αυτό το Food Pass, Στάθη Βελισσαράκο, αντιλαμβάνεσαι ότι για αυτούς που μετράνε κάθε μέρα και λεπτό προς λεπτό τις ανατιμήσεις και τους στοιχίζουν αρκετά, θα έλεγα, στην τσέπη τους και στην ψυχολογία τους, είναι σημαντικό το Food Pass που έρχεται. Είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση που κάνεις, Δημήτρη, γιατί όπως έχουμε δει και από τις έρευνες, τα χαμηλά εισοδήματα, ο πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος. Έχει αγγίξει τις τσέπες αυτών των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να μην βγαίνει ο μήνας. Οπότε είναι μια βοήθεια που την περιμένουν. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Τον Ιανουάριο, για να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι και το Food Pass, και μη σου πω ότι δεν φτάνει ούτε αυτό τελικά. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πούμε μπράβο που υιοθετήθηκε η λύση του Food Pass για να αποτελέσει ένα, θα έλεγα, ένα βάλσαμο στους συνανθρώπους μας στη μάχη που δίνουν κατά της ακρίβειας. Όλοι τη δίνουμε, αλλά κάποιοι πολύ περισσότερο, όπως είπα νωρίτερα. Για να καταλάβεις πόσο μεγάλη είναι η ακρίβεια, πόσο μεγάλη αναμένεται να είναι η ακρίβεια τον Γενάρη, η ανατιμή στον Ιανουάριο, στα γαλακτοκομικά η τιμή θα αυξηθεί κατά 10%, στα τυροκομικά οι τιμές θα σημειώσουν αύξηση πάλι 10%, στο λάδι 10%, στα άλευρα 8%, στα όσπρια 8%, στα ζυμαρικά 8%. Μαργαρίνες και βούτυρα 10% και στο κρέας 10%. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ένα μέσο όρο σε βασικά, σε είδη πρώτης ανάγκης, σε βασικά αγαθά, ένα μέσο όρο ανατίμησης, αύξησης στην τιμή τους της τάξης του 10%. Οπότε αυτό σημαίνει ότι το Food Pass θα πάει στις ανατιμήσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει στις ανατιμήσεις και αυτό σημαίνει ότι πρέπει το Food Pass να καθιερωθεί. Το Food Pass, να πούμε. Άκου τώρα τι σκέφτομαι εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, και πάντα ξέρεις ο διάλογος των δυο μας γεννά ιδέες. Δεν το έχω πει, πρώτη φορά το πω. Όπως καθιερώθηκε για ένα παρατεταμένο διάστημα η επιδότηση στο ρεύμα που έφερε τα νοικοκυριά στα ίσια τους, όχι τις επιχειρήσεις οι οποίες πληρώνουν αδρά ακόμη, τα νοικοκυριά όμως τα έφερε στα ίσια τους, έτσι πρέπει να καθιερωθεί από το πλεόνασμα, από τον κουμπαρά του προϋπολογισμού, πρέπει να καθιερωθεί και το Food Pass. Αν όχι για όλους, για τις πιο ευπαθείς οικονομικά ομάδες.
πολύ σωστό και νομίζω ότι είσαι μπροστά και θα επιβεβαιωθείς. Γιατί το Food Pass, να πούμε και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, ναι, ότι ναι, ξεκινάει από 1η Φεβρουαρίου και θα έχει διάρκεια 6 μήνες. Βέβαια. Οπότε, όσο θα είναι ο πληθωρισμός και θα είναι και η ακρίβεια, εγώ πιστεύω αυτό που λες πολύ σωστά, που προτείνεις μάλλον ότι θα έχουμε και παράταση αυτού του μέτρου. Και να πούμε και κάτι άλλο, ναι, ναι, ότι επειδή το Food Pass πηγαίνει ένα μήνα, και ξεκινάνε από 22 ευρώ που δικαιούται ένας άνθρωπος μόνος του και αναλόγως τα μέλη που έχει εξαρτώμενα αυξάνεται, ότι αν δεν το καταναλώσει μέσα στο μήνα αυτό που δικαιούται, θα πηγαίνει και θα προστίθεται τον επόμενο μήνα. Οπότε δεν πεθαμένο. Δίκαιο είναι αυτό. Δίκαιο είναι αυτό. Το αντίθετο θα ήταν άδικο, Στάθη μου. Ακριβώς. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, καλά κάνεις και το αναφέρεις, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μπορούσε να συμβαίνει και το αντίθετο. Δηλαδή να το χάνεις αν δεν το καταναλώσεις. Βέβαια, ποιος δεν θα το καταναλώσει, βρε Στάθη μου. Όλοι πηγαίνουν σούπερ μάρκετ κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα. Αφού η ζωή, αφού μέσα στο σπίτι όταν είσαι, πρέπει να καταναλώσεις. Όλοι θα το καταναλώσουν. Απλώς είναι και κάποιοι. Εγώ αυτό το λέω γιατί βλέπω τα συνεχή ερωτήματα που έχω σε καθημερινή βάση. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Mm-hmm. Γιατί, επειδή έχουν έρθει πολύ σε δύσκολη κατάσταση λόγω της ακρίβειας, ξέρεις, πιο νέοι άνθρωποι περιμένουν από το χωριό, από τους γονείς, να τους στείλουν λίγο κρέας, λίγα ζαρζαβατικά, για να μειώσουν τα έξοδα που έχουν στο σούπερ μάρκετ. Και σου λέμε, τον ένα μήνα που έχουν στείλει, θα το χανώ. Πω πω ρε φίλε, τώρα διαβάζω, πρόσεξε, την ακρίβεια. Γιατί τώρα η κουβέντα μας εξελίχθηκε, εσύ μιλάς για τα προϊόντα που έρχονται από το χωριό, εγώ έχω κολλήσει εδώ με την ακρίβεια. Είπαμε για τις ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά νωρίτερα και διαβάζω ένα άλλο ρεπορτάζ στο ineconomia.gr για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το όποιο food pass και το όποιο επίδομα δίνεται για το σούπερ μάρκετ. Το χαρτί υγείας λέει ήταν 7,40 ευρώ τα 12 τεμάχια το Μάρτιο του 2022, τον Ιούνιο πήγε στα 10,04 και τον Ιανουάριο του 2023 είναι στο 11,50. Το χαρτί κουζίνας, αυτά είναι τα πιο βασικά να ξέρεις, προϊόντα που χρησιμοποιεί η νοικοκυρά. Το χαρτί κουζίνας και μια οικογένεια το χαρτί υγείας, σε πάση περιπτώσει. Έτσι. Το χαρτί υγείας, αυτή τη συζήτηση είχα εχθές. Ναι. Με έναν οικογενειάρχη και μου έλεγε το χαρτί υγείας. Έχει εκτοξευτεί η τιμή του. Έχει εκτοξευτεί. Και μην παρασύρεις, είναι κάτι άλλο που είναι πολύ πιο φτηνά, αλλά που μόλις τα πάρεις τελειώνουν αμέσως. Δεν έχουν καθόλου φύλλα μέσα. Είναι φύλλο και φτερό. Είναι φτερό στον άνεμο. Ναι, ναι, ναι. Το χαρτί κουζίνας επίσης πήγε από 3,90 το Μάρτιο του 2022, 4,60 τον Ιανουάριο του 2023. Το σαμπουάν των 400 μιλιλίτρ πήγε από 4,90 το Μάρτιο, 5,44 τον Ιανουάριο. Είναι σημαντικές αυξήσεις αυτές. Το αφρόλουτρο επίσης. Το υγρό πιάτων. Μαρία, ψάλτη. Και κάτι άλλο που είναι και των ημερών, ναι, και το παρατήρησα εγώ προσωπικά ο ίδιος. Με τις ιώσεις που κυκλοφορούσαν, πήγα στο φαρμακείο να πάρω κάποια χάπια και τα δεν υπάρχει έλλειψη. Δυόμιση φορές πάνω. Δεν το πίστευα. Δυόμιση φορές πάνω, Γιατί τώρα όλος ο κόσμος, βλέπετε, έχει μία ίωση. Ναι, ναι, ναι. Χαμός γίνεται. Αυτό λέγαμε νωρίτερα. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε για να δούμε και άλλα θέματα. Η ακρίβεια, όπως είναι λογικό και το καταλάβαμε και από τη δική μας συζήτηση σήμερα, κυριαρχεί και θα κυριαρχήσει και θα αποτελέσει και το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης σε μεγάλο βαθμό. Μια και μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Η ακρίβεια λοιπόν είναι το νούμερο ένα στην ατζέντα και μας καίει όλους ανεξαιρέτως. Μικρά, μεσαία και λίγο μεγαλύτερα από τα μεσαία εισοδήματα, τα μεγάλα δεν τα καίει. Το βλέπω και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Ναι, 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 το πρώτο ερώτημα που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο είναι η ακρίβεια. Να πούμε, για να μην ξεχαστούν, γιατί ναι, το πρόστιμο είναι μεγάλο, ότι τα τέλη κυκλοφορίας, όσοι δεν τα πληρώσαν μέχρι 31 Φεβρουάριο, έχουν πάρει πάνω στους 28 Φεβρουαρίου. Να. Το λέμε αυτό γιατί πολλοί ξεχνιούνται όταν αλλάζει ο χρόνος. Δεν το έχουν στο μυαλό τους και το πρόστιμο πάει επί δύο. Το βλέπω στο γραφείο σε πάρα πολλούς φορές. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα τα πληρώσουν. Δεν νομίζω τώρα να μην τα πληρώσουν. Ο κόσμος 28 Φεβρουαρίου είναι καλά. Εκτός και αν δεν θέλεις να κουνήσεις το αυτοκίνητό σου, οπότε μπορείς και να μην πληρώσεις τέλη κυκλοφορία, σωστά. Ακριβώς. Να κρατήστε και ηλεκτρονικά πινακίδες. Να πούμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικότερο που έχω πάρει για την ακρίβεια για επιδόματα. Έχει να κάνει ότι δίνεται δυνατότητα έως 28 Φεβρουαρίου να κάνουν ξεχωριστή δήλωση τα ζευγάρια. Ναι. Γι' αυτό γιατί το λέμε. Θύμισε μας τι νόημα έχει αυτό. Αυτό τι νόημα έχει. Επειδή κάποια επιδόματα δίνονται σύμφωνα με το οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή προσίδε του άντρα και της γυναίκας, και μένουν πολύ εκτός. Είτε αυτό το παρατηρούμε και στους παιδικούς σταθμούς. Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άρα αν κάνεις τα παιδιά, ναι, ναι, και πολλοί φορολογούμενοι, τι κάνουν τα περλά ζευγάρια, κάνουν έτσι, δηλώνουν ξεχωριστά ο καθένας το οικογενειακό του εισόδημα. Το εισόδημά του για να μην είναι οικογενειακό, με προστίθεται για να μπορούν να πάρουν και αυτά τα επιδόματα. Mm-hmm. Η παγίδα είναι ότι όταν
κάνει δήλωση μαζί με τη σύζυγό σου στι αποδείξει που πρέπει να συγκεντρώσει ο καθένα του 30% του εισοδήματό του, μπορεί ο ένα, εάν δεν το έχει καλύψει, ο άλλο να τον βοηθήσει. Σωστά. Κάπου κερδίζει, κάπου χάνει λοιπόν. Ακριβώ. Δηλαδή, μπορεί να πάρει το επίδομα αν διαχωρίσει τη δήλωσή σου από του ή τη συζύγου, μπορεί όμω να χάσει και το αφορολόγητο. Ακριβώς. Και, λοιπόν, και να έχει πέναλτι που λέμε. Και να έχει πέναλτι, 22%. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε βέβαια, γιατί αποδείξει ήταν μέχρι 31-12. Ναι, είναι για την καινούργια χρονιά. Ναι, αρχίζουμε σιγά-σιγά και μαζεύουμε για την καινούργια χρονιά και, καλά, και καλό είναι να το κάνουμε με ένα σύστημα αυτό, γιατί μετά τρέχουμε την τελευταία στιγμή και δεν προλαβαίνουμε. Και δεν προλαβαίνουμε ακριβώς. Και το παράδειγμα άρα... πάλι δηλώσει ότι πολλοί δεν έχουν να πληρώσουν και επιπλέον είναι στα τεκμήρια. Με τα τεκμήρια χαμός. Περισσότεροι από ένα. Ναι, βλέπω στο Ενοικονομία τώρα, Στάθη, συγγνώμη, απλά να διαβάσω την είδηση και μου λες. Ναι. Περισσότεροι από ένα στους 4 φορολογούμενους στην τσιμπίδα των τεκμηρίων. Ναι. Γιατί δεν έχουν τα εισοδήματα, δεν καλύπτουν τα τεκμήρια που έχουν, δηλαδή το αυτοκίνητο, τα σπίτια, με αποτέλεσμα να φορολογούνται βάσει τεκμηρίων. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν κάνουν κοινή δήλωση, μπορεί να καλύψει ο ένα τα τεκμήρια του άλλου. Ενώ αν κάνουν ξεχωριστή, πέφτουν στην τσιμπίδα. Άρα τελικά, μέχρι τώρα εκτός από το επίδομα που χάνει κάποιος αν δεν κάνει χωριστή δήλωση από τον ή την σύζυγο, δεν άκουσα κάτι άλλο που να είναι πολύ ουσιαστικό και να αποτελεί και σημαντικό λόγο για να κάνουν οι δύο σύζυγοι χωριστή δήλωση. Όχι, ο μόνος λόγος είναι το επίδομα. Τα επιδόματα, η παιδική σταθμή, mm-hmm. αυτός είναι ο λόγος. Γιατί παρατηρούμε σε πολλές γειτονιές. Άρα πρέπει να κάνει ο καθένας τις πράξεις στο κάθε νοικοκυριό, να μιλήσει με το φοροτεχνικό και να δει αν συμφέρει να κάνουν χωριστά δήλωση ή όχι. Πού κερδίζουν, ναι. Πού χάνουν και τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα. Γιατί επειδή δεν τα λέμε όλα και να βοηθούμε τον κόσμο, βλέπουμε σε λαϊκές περιοχές ότι υπάρχουν που ζουν περισσότεροι, σε πιο λαϊκές περιοχές που ζουν περισσότεροι. Ξένοι, αλλοδαποί εργαζόμενοι που έχουν πιο χαμηλά εισοδήματα παίρνουν στους παιδικούς σταθμούς, παίρνουν τα παιδιά τους και μένουν πολύ εκτός. Mm-hmm. Πολλοί Έλληνες με λίγο μεγαλύτερα εισοδήματα. Γι' αυτό σε αυτές τις περιοχές παρατηρούμε ότι κάνουν ξεχωριστές. Μάλιστα. Ωραία. Στάθη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία του 2023. Να μην χάνεσαι. Παίρνα καμιά βόλτα και από το στούντιο. Το έχω πει. Εδώ είμαστε, τον δρόμο τον ξέρεις. Κηφισίας 215 στο Μαρούσι. Το γνωρίζω. Είναι μεγάλη μου χαρά. Ωραία. Πάντα περνάμε καλά. Σου έχω μεγάλη εκτίμηση και αγάπη. Επίσης. Το επόμενο διάστημα θα με δείξω. Σε περιμένω για καφέ στο στούντιο να τα πούμε και να απαντήσουμε και στα ερωτήματα των ακροατών και ακροατριών μας. Καλή χρονιά στους ακροατές σας. Γεια σου, Στάθη μου. Γεια σου, Στάθης Μελισσαράκος. Φιλιά πολλά. Γεια.